Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν γυναίκες που θα δούνε αυτό το οποίο κάνουμε μαζί και θα πάρουν το θάρρος να μιλήσουν. Πώς άντεξες τόσα χρόνια? Δεν ξέρω πώς άντεξα. Ήταν πολλά χρόνια. Ήταν πάρα πολλά, 16 με 17. Θυμάσαι την πρώτη φορά? Ναι, τη θυμάμαι την πρώτη φορά. Ήταν σε στιγμές χαράς, σε στιγμές που πιστεύεις ότι πραγματοποιούνται όλα σου τα όνειρα, ακριβώς στην προετοιμασία του γάμου και την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης. Μέσα στη χαρά, δηλαδή, σε αυτό το γεγονός που είναι το πιο, θα έπρεπε να είναι το πιο χαρούμενο γεγονός της ζωής σας, γίνεται βίος εκείνη τη στιγμή? Ναι. Και έφταιγα κιόλας. Ναι, και έφταιγες κιόλας. Ναι. Το προκαλούσα. Ναι. Ο κακοποιητής πάντα θα φροντίσει να ρίξει το βάρος σε σένα, στη γυναίκα. Ότι αυτή φταίει, ότι αυτός δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Είναι μια πλήρης αναστροφή ευθύνης αυτή η οποία συμβαίνει. Ήταν. Ναι, δεν ήξερα να φέρομαι, να έχω τον άντρα μου ήρεμο, ευτυχισμένο, να προλαβαίνω να κάνω τα πάντα τέλεια, ούτως ώστε να μην υπάρχει, ας πούμε, ένταση μέσα στην οικογένεια, να μην απαντάω, να μην μιλάω. Τι βολικό, ε. Και εσύ έπρεπε να είσαι καλή σύζυγος, καλή μαμά, δούλευες, έφερνες χρήματα στο σπίτι. Ναι. Ναι. Και έτρωγες και ξύλο, για να το πω έτσι, κοινικά. Μετά από το συμβάν, ειδικά όταν ήσουν πολύ κακοποιημένη, σου ζητούσε συγγνώμη, έλεγε τι είναι αυτό που έγινε, δεν θα ξαναγίνει ποτέ, ή ήταν σαν να μην είχε συμβεί? Γινόταν οικογενειακό συμβούλιο και δικαστήριο στο σπίτι με όλη την οικογένεια μετά από ένα τέτοιο συμβάν, γιατί αυτό το συμβάν δεν μπορούσε να καλυφθεί. Υπήρχαν και μωρά μέσα στο σπίτι. Και εκεί υπήρχε η κατάκριση ότι κάτι κάνω και τον φτάνω να τον εξωθώ έξω από τα όρια του. Άρα υπήρχε πάντα η ευθύνη σε σένα. Πάντα, ναι. Από όλη την οικογένεια και από τους δικούς μου γονείς και από τους δικούς του γονείς. Και από τους δικούς σου γονείς. Και από τους δικούς μου γονείς, ναι. Δηλαδή, ήταν δηλαδή ένας βολβοθάς που τον ανέβαινες μόνος σου. Ναι, αυτό μόνη μου. Έκρυβα τα πάντα από όλους. Ναι. Και από τη δουλειά μου. Ναι. Γιατί υπήρχαν φορές που ήμουν πάρα πολύ χτυπημένη και δεν μπορούσα να εργαστώ. Ναι. Έχουν γίνει όμως και σοβαρά περιστατικά που χρειάστηκε να απευθυνθώ στο νοσοκομείο. Το πιο σοβαρό ποιο ήταν? Το πιο σοβαρό ήταν μία επίθεση κατά πρόσωπο με κεφαλιά που μου έσπασε τη μύτη και είχα ίδρυμα στο πρόσωπο και αιμορραγία. Και όταν πήγες στο νοσοκομείο, εκεί σε ρώτησε κάποιος πώς έγινε αυτό ή δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, απλά σε φρόντισαν ιατρικά? Τους είπα μια ψεύτικη δικαιολογία, την οποία λένε όλες οι γυναίκες όταν πάνε εκεί, ότι γλίστρισαν και πέθανε στο μπάνιο και το πίστεψαν. Ναι. Ή θέλησαν να το πιστέψουν και απλά δεν ήθελαν να μπουν στα βαθιά. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν ξέρουν ίσως πώς να το χειριστούν, πώς να σε πλησιάσουν. Ναι. Υπήρχε άλλος παράγοντας, αλκοόλ, ναρκωτικά? Όχι, ποτέ δεν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απίστευτα νοικοκυρεμένος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας καλός πολίτης, ένας φαινομενικά καλός πατέρας και σύζυγος. Να δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις. Ναι, η βία δεν κάνει διακρίσεις. Η βία κατά των γυναικών καθόλου. Μπορεί να δεις ανθρώπους εξαιρετικά επιτυχημένους, καταξιωμένους, υποδείγματα θα έλεγε στον κοινωνικό τους περίγυρο και να μπαίνουν μέσα στο σπίτι και να μαυρίζουν τις γυναίκες τους στο ξύλο κάθε μέρα. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Ήταν βίαιος με τα παιδιά? Ήταν βίαιος και με τα παιδιά. Ναι. Συνήθως εγώ προστάτευα τα παιδιά όταν για κάποιο λόγο κάτι τον ενοχλούσε και ορμούσε να χτυπήσει τα παιδιά. Αλλά ήταν τόσο τραγικό, δηλαδή εγώ μπορεί να αγκάλιαζα τα παιδιά για να μην τα χτυπήσει και αυτός να συνέχιζε, ας πούμε, επί 10 λεπτά να χτυπάει εμένα, ενώ τα παιδιά βρίσκονται κάτω από την αγκαλιά μου. Πόσο χρονών ήταν τα παιδιά, ας πούμε, σε ένα... Το μικρότερο 7-8, τα άλλα ήταν μεγαλύτερα. Ναι. Όταν ζητούσε το σχολείο κάποια εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης των παιδιών για τις αντιδράσεις τους, έπρεπε σαν γονείς και οι δύο να πάμε σε κάποιο κέντρο που στηρίζει μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί όταν εγώ έλεγα την αλήθεια, την έχω πει την αλήθεια εκεί, τι συμβαίνει, συνήθως κρατούσαν οι ψυχολόγοι εμένα και τα παιδιά για συνεδρίες και κανένας δεν υποχρέωνε τον πατέρα να παραστεί σε αυτές τις συνεδρίες. Ούτε βάρεσε κάποιο καμπανάκι άλλο? Δηλαδή, όχι. Εκείνη τη στιγμή κάποιος ήξερε, κάποιος έμαθε. Θεωρούσαν. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη δυστυχώς. Ρατσισμός στη γυναίκα υπάρχει. Δεν είναι... Ότι φταίει η μητέρα. Και αυτή η αίσθηση ότι να τα λύσουν μόνοι τους. Είναι πρόβλημα της οικογένειας.
κατά κανόνα πρόβλημα της, της γυναίκας, άρα δεν μας αφορά. Εμένα αυτό που με συγκλονίζει είναι η αδιαφορία απέναντι στον πόνο του άλλου. Σκεφτόσουν τα παιδιά ότι θα ήταν καλύτερα να μείνουμε ως οικογένεια παρά το πρόβλημα από το να πάρεις την απόφαση να φύγεις. Στην αρχή σκεφτόμουν ότι επειδή μάλλον εγώ φταίω και δεν διαχειρίζομαι σωστά την οικογένεια, την οικογενειακή ηρεμία, ότι πρέπει να το προσπαθήσω. Κάποια στιγμή όμως κατάλαβα ότι δεν είναι στο χέρι μου, ότι δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό το πράγμα, αλλά ούτε και ότι το προκαλώ εγώ. Θέλω να μου περιγράψεις τη στιγμή που είπες ότι αυτό δεν πάει άλλο και πρέπει κάτι να κάνω. Φαντάζομαι θα το είπες αρκετές φορές μέχρι που να πάρεις την απόφαση να κάνεις κάτι, έτσι είναι. Πολλές φορές το είπα. Τα πρώτα ξεσπάσματα ήταν όταν απευθύνθηκα σε γονείς, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Ναι. Δεν είχα βοήθεια. Και κάποια στιγμή που άνοιξε ένα συμβουλευτικό κέντρο στήριξη γυναικών στην πόλη μου, είπα θα πάω, θεωρώντας ότι είναι η κατάλληλοι άνθρωποι να μπορέσουν να καταλάβουν πώς νιώθω και να με βοηθήσουν. Και πώς σε βοήθησε? Έκανα πάρα πολλά χρόνια συνεδρίες μαζί τους. Μένοντας στο σπίτι όμως. Μένοντας ακόμα στο σπίτι, χωρίς να φύγω. Ναι. Γιατί χρειαζόμουν πάρα πολύ χρόνο για να δυναμώσω και να αποκτήσω κάποια αυτοεκτίμηση, να πιστέψω ότι μπορώ να ξεφύγω από όλα αυτά. Αισθανόσουν ότι αν έπαιρνες την απόφαση να φύγεις και να ζητήσεις διαζύγιο και να χωρίσεις, που είναι η προφανής, ας το πούμε, επιλογή που κάνει ένας άνθρωπος όταν είναι σε ένα τέτοιο κακοποιητικό περιβάλλον, ότι θα ήταν στίγμα για εσένα? Όχι, στίγμα ήταν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Όλοι ξέρανε, είχαν δει περιστατικά, είχαν δει να φεύγουμε πηγόντως για το νοσοκομείο με χτυπήματα, με αίματα, με εγκάβματα, με ράματα, ναι, για ράματα, ας πούμε. Με είχαν δει να κοιμάμαι έξω από το σπίτι, να κάθομαι στη σκάλα, ας πούμε, και να κλαίω. Οπότε δεν νομίζω ότι... δεν φοβόμουν το στίγμα. Καθώς είναι εκεί, σε έβλεπε η γειτονιά, νοιάστηκε κανείς να σε πάρει από το χέρι εκείνη τη στιγμή και να σου πει, ρε παιδί μου, κάνε κάτι? Όχι, κανείς δεν το έκανε αυτό και μάλιστα υπήρχαν και καταστάσεις όπου όταν τα παιδιά ξεκίνησαν στο σχολείο υπήρχαν γονείς από τη γειτονιά οι οποίοι ζήτησαν τα παιδιά τους να μην κάνουν με τα δικά μου παιδιά. Όταν πήρες την απόφαση και του είπες θέλω να χωρίσω, πώς το πήρε? Αυτό συζητιόταν για να χωρίσουμε πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Εννοείται ότι υπήρχαν πάντα τα παρακάλια, ότι όλα θα διορθωθούν. Όταν πήρα νομικά μέτρα, τότε άλλαξαν όλα. 5 χρόνια έκανα για το διαζύγιο. Όταν έφυγες και απελευθερώθηκες και ξεκίνησες αυτή τη μακριά και επίπονη διαδρομή της θεραπείας, της ψυχής, σου ζήτησαν συγγνώμη άνθρωποι που ήξεραν τότε για να σου πούν ότι έπρεπε να ήμασταν πιο κοντά σου, έπρεπε να σε πείσουμε, διότι φαντάζομαι ότι τελικά, λυπάμαι αν αυτό ακούγεται σκληρό, όλοι τους ήταν λίγο συνένοχοι, έτσι δεν είναι? Είναι συνένοχοι όλοι. Ναι. Ναι. Η σιωπή είναι στην ενοχή. Ναι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να μου ζητήσουν συγγνώμη και ακόμα και σήμερα με κοιτάνε στα μάτια και λειτουργούν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα και δεν έχουν κανένα ίχνος, ας πούμε, ντροπής για αυτό το πράγμα. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με το και έχω ασχοληθεί πολύ με το ζήτημα αυτό. Αλλά πες μου, από τη δικιά σου εμπειρία, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο για να βοηθήσουμε? Τι πρέπει να διορθώσουμε? Αυτοί που είναι σε κέρδες θέσεις θα πρέπει να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να έχουν το θάρρος να ξέρουν πώς θα δράσουν εκείνη τη στιγμή, να μην διώξουν το θύμα. Μία κουβέντα μπορεί να σε διώξει. Άνθρωποι όπως ο γιατρός, ο δάσκαλος, σχολείο, η αστυνομία να έχει πάρει κάποια εκπαίδευση για να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Για όταν ένα θύμα βρίσκεται κοντά του, να του δίνει το θάρρος να μιλήσει. Ναι. Έχουμε τώρα την εφαρμογή του Panic Button. Θα το χρησιμοποιούσες ή θα φοβόσουν να το χρησιμοποιήσεις? Γιατί τι σημαίνει το Panic Button? Κρυπτογραφημένη εφαρμογή στο κινητό σου. Έχεις πάει δηλαδή και έχεις ήδη μιλήσει στην αστυνομία. Γνωρίζουν κάποιοι ότι είσαι σε ένα ενδυνάμει κακοποιητικό περιβάλλον και εκείνη τη στιγμή το πατάς και θα έρθει η αστυνομία στο σπίτι. Εκείνη τη στιγμή. Και το να έρθει η αστυνομία στο σπίτι σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνει αυτόφορο και να ξετυλίξει όλο να ξεριδηθεί όλο το κουβάρι εκείνη τη στιγμή. Θα το χρησιμοποιούσες? Ναι, θα το χρησιμοποιούσα. Αν υπήρχε τότε σε κάποιες στιγμές και εγώ θα το χρησιμοποιούσα. Και πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες πρέπει
αν αντιμετωπίζουν προβλήματα, να έχουν την εφαρμογή και να μην διστάσουν να το χρησιμοποιήσουν. Είναι επίσης απαραίτητη η εφαρμογή αυτή, γιατί δεν ξέρεις πότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Μπορεί να θεωρείς ότι είναι ένας καυγάς, είναι μια σφαλιάρα, αλλά δεν ξέρεις ποια στιγμή μπορεί να χειροτερέψει αυτό και πραγματικά να υπάρξει κίνδυνο στη ζωή σου. Γιατί το επόμενο βήμα είναι η γυναικοκτονία. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, είναι, εσύ ναι. Αισθάνθηκες ποτέ ότι μπορεί να κινδύνευε η ζωή σου? Εγώ απορώ πώς υπήρξαν στιγμές που έζησα. Ναι, τόσο πολύ. Δηλαδή υπήρχαν χτυπήματα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν μοιραία, όπως ας πούμε οι στιγμές πνιγμού, όπου προσπαθεί άλλος να σε πνίξει και νομίζεις ότι θα επιβιώσει, θα περάσει αυτό. Μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρό και θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα πράγματα. Τα παιδιά, πώς είναι η σχέση τώρα με τα παιδιά? Άρχισαν να γίνονται υπέροχοι άνθρωποι, μου διδάσκουν απίστευτα ωραία πράγματα, έχουν αξιοπρέπεια, ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο και νομίζω ότι έρχονται χαρούμενες στιγμές και όμορφες. Τα καλύτερα είναι μπροστά σας. Αυτό που λες για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό, διότι η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά. Τα παιδιά, κυρίως τα αγόρια, δεν είναι μαγκιά να σηκώνεις χέρι απέναντι σε κανέναν, ούτε απέναντι σε άλλα αγόρια και κυρίως όχι στα κορίτσια. Ο σεβασμός, η εκτίμηση, η αγάπη, η τρυφερότητα, αυτά είναι αισθήματα τα οποία πρέπει να καλλιεργούμε και να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας από μικρά. Βεβαίως. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν γυναίκες που θα δούνε αυτό το οποίο κάνουμε μαζί και θα πάρουν το θάρρος να μιλήσουν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την ταύτιση με άλλους ανθρώπους που έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία. Όσες φορές και αν μιλήσουμε εμείς για την ιστορία μας, για το panic button, για τα συμβουλευτικά κέντρα, για το 15900, κάποιες γυναίκες θα το δουν αυτό. Κάποιοι άντρες θα το δουν. Κάποιοι φίλοι θα το δουν. Κάποιοι συγγενείς θα το δουν. Και θα πούνε, εδώ γίνεται. Να. Ήταν πολύ γενναίο αυτό που έκανες. Πραγματικά σε ευχαριστώ.